Βρισκόμαστε στην εταιρεία Halikos Group, όπου ο κύριος Γιάννης Halikos είναι εδώ και εμείς μας δίνετε η ευκαιρία να κάνουμε μία συνέντευξη μαζί του και να τον ρωτήσουμε, γιατί ειλικρινά μας ρωτάτε εσείς όλοι πάρα πολύ αν ο κύριος Γιάννης Halikos θα εμπλακεί σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Το ρωτάμε λοιπόν ευθέως, κύριε Halikos. Θα είστε υποψήφιος με κάποια παράταξη σε αυτές τις δημοτικές εκλογές? Όχι. Δεν θα είμαι υποψήφιος. Κατηγορηματικά. Όχι. Όχι. Άρα θα στηρίξω ανθρώπους που βλέπουν το μισή και δουλεύουν το αύριο. Θα τους στηρίξω και θα τους έφερα. Δεν θα είμαι σε αυτό. Ούτε θέλω. Έχω ένα μικρό παιδί. Αυτό που βλέπουμε μαζί μου συνεργασία στην Αυστραλία και εδώ. Δεν θέλω να βλέπω τις συμφωνίες. Στα πολιτικά. Δεν βλέπω ότι η στιγμή που δεν υπερθυμούν, δεν υπερθυμούν. Υπερθυμούν όλους στις δουλειές του. Άλλωστε, εσείς έχετε πει πολλές φορές για την Ομόνοια των παρατάξεων. Αλλά το νησί κάτι που χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γιώργο και πάρα πολλούς καλούς, που χρειάζεται να είναι μέσα στα πράγματα. Και το σκέφτηκα πολύ, το βλέπω ότι το αίμα το έχει, το ζητάει αυτό και το αποφάσισα να κάνω backup. Θα το κάνω, θα τον στηρίξω. Και δεν είναι ο κύριος του κύριος υποψήφιος. Δεν είναι σε όλο παράσταση. Του κυρίου Γιάννη. Αυτό δεν εξηγάει ότι είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος το έχει και είναι ένας από τους καλούς που νομίζω ότι έχει μάθει πάρα πολλά μαζί μου πράγματα και χρειάζεται εσείς ανθρώπους για αυτούς. Και θα δείσουν την καλή μου δηλαδή. Πεθάνει πολύ ο Γιώργος. Εντάξει. Δεν την προλαμβάνει σε όλες τις σημείες. Ό,τι χρειάζεται θα είμαι δίπλα του. Ό,τι μπορώ βέβαια και εγώ προσφέρω. Στο δικό μου τομέα, αλλά έχουμε το καλύτερο ίδιο Γιώργο, που αποφάσισε αυτό. Αλλά μόνο θα πω μερικά πράγματα, ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η αρχική μας είναι πολύ καλή, όλα τα παιδιά που είναι μέσα. Η επικοινωνία στο παρατάξιο. Πάρα πολύ. Ναι. Και έχουν μεγαλώσει στο νησί αυτό και ξέρουν κάθε τομέα τι πονάει. Αν αυτή η μονιά σου, δεν βλέπω παράξενο πράγμα, αυτό είναι το νερό μου, να μονιάσουν. Να βοηθήσουν τον Ισάκη, να πάμε το αύριο μπροστά. Ξέρετε, με τον Κλεισθένη τώρα, με αυτόν τον νόμο που επικρατεί, αναγκαστικά θα γίνουν οι συμμαχίες μετά τις εκλογές. Ναι, αλλά γίνει με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυτόν. Εμείς οι καλοί έχουμε αυτό το. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η κοινωνία χρειάζεται βοήθεια. Και αυτή είναι πάρα πολύ σε κάθε τομέα. Κάθε τομέα, κάθε άνθρωπο. Είναι εξειδικευμένο σε κάθε τομέα. Δεν παίρνουμε σε αυτά. Κάθε ένα έχει το δικό του νόμο και είναι πολύ καλό. Αλλά θέλει και όμως και στρατηγούς, στρατηγός προς αυτήν την αρχή, αν θέλουν και στρατηγικά. Έχετε δίκιο. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Εννοεί ο κ. Halikos ότι θα ήθελε με τη μουσική μου να γίνει όχι αναγκαστικά, αλλά να γινόταν γιατί το ήθελα από την καρδιά του. Για τον κύριε Halikos, είχαμε κάποιες λοιπόν παρατάξεις που ενωνόντουσαν. Θα βλέπαμε και εσάς να είσαστε εκεί και να βοηθήσετε, να στηρίξετε. Δεν υπάρχει στο εκατομμύριο. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως βλέπω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Νομίζω ότι πια γνώμη, αν μονιάσουμε όλοι και πάμε κάθε στην δική του πορεία, με του οποίου θα πάνε, θα συγκρούσουν μια άλλη. Θα την αυτή η Γάλλη. Και όχι μόνο την Γάλλη. Τώρα περιμένουν όλοι τα πακέτα από το Ευρωπαϊκό Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινό. Θα κάνουν δουλειέ. Αν όμω δουν εξαιρετικοί, εγώ είμαι ένα μικρό, απλό. Όξι αυτοί που είναι εξαιρετικοί, θέλουν να πετύσουν στην νησί και υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει να κάνω εγώ δουλειέ εδώ πέρα. Δεν είμαι και παλαβός. Έχω το αύριο. Αυτή είναι μια βοήθεια. Είναι μια σταθερότητα. Υπάρχει αυτό. Να μην κατηγορήσουν άλλο από άλλο μια λάση. Ας να ξεχαστεί τα παλιά περίοδο. Μόνο με το αύριο. Να σκεφτούμε το αύριο τι θα κάνει το εμείς. Αυτή έγινε, έγινε. Που υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει. Πάντω όσον αφορά τον Γιώργο Τρικύλη, που τον θεωρούμε ένα νέο άνθρωπο δημιουργικό όλα αυτά τα χρόνια και τον αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς μέσα από την επαγγελματική του και την προσωπική του πορεία. Θέλω να πω ότι στο πρόσωπο του τώρα βλέπουμε σαν έναν αδερφό σας, σαν να είστε εσείς. Οπότε τον αγαπάμε ακόμη περισσότερο. Έχει μάθει μερικά πράγματα και θα τον στηρίξω προς το. Τώρα βέβαια προκαλείται τον Γιώργο. Έχουμε πάρει όλα καλά. Θα πάρει. Και. Άρα η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Γιώργου Τρικύλη γίνεται από τον κύριο Γιάννη Halikos. Και τον κάνει να μην μπορεί βέβαια να μας μιλήσει αυτή την ώρα. Παρά μόνο να είναι συγκινημένος. Τώρα απαγορεύεται. Έτσι. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι ένας καλός. Βέβαια, μια παράξη δεν θα φτιάξει το πράγμα. Θέλει η χέρια. Και αυτοί τα παιδιά που είναι όξο, Δημάρη Πογιάννη, Δημήτρη, όλοι αυτοί είναι αρκετοί. Έχουν μεγαλώσει στον τόπο αυτό. Ξέρω τι χρειάζεται.
έχουν κάνει βράδυ τη ζωή του. Νομίζω ότι αυτοί αν μονιάσουν. Μάθανε. Μάθανε. Και αν κάτσουν οι Αθηνοί όλοι μαζί. Κύριε Χαλίκο, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι ο Α, ο Β, ο Γ ή ο Δ. Εσείς θα συνεργαστείτε με όποιον δήμαρχο επιλέξει ο καλλιτεχνιακός λαός. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχω τίποτα. Αλλά θα στηρίξω ανθρώπους όμως που το κάνουν την εσύ. Έτσι. Το κόμμα του κυρίου Χαλίκου είναι η Κάλυμνος. Και η Ομόνοια. Και ο Γιώργος είναι ο 41ος, παρακαλώ, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Έτσι. Ορκίσαμε το πακέτο. Το έχει. Ναι. Το έχει, το έχει. Ζητάει. Και θα τον στηρίξω σε όλα τα πράγματα. Αλλά έχουμε όλοι οι υπόλοιποι να μονιάσουν, να αγαπήσουν. Να μην τον λάσουν, να σκεφτούν το αύριο, να δουλέψουν μαζί. Την πρόταση καλύτερα να σκεφτούν. Και ότι για μία ακόμα φορά ότι θα στηρίξει οποιονδήποτε επιλέξει ο καλλιτεχνιακός λαός. Από την αρχή το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Καλλίκος, θα είναι δίκαιο στο διάλογο. Εντάξει, εγώ έχω μια δυναμία και θέλω μαζί μου, έχει μάθει μερικά πράγματα και θα είναι πιο βοηθητικό. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι του είναι αψογερμένοι. Προσπαθάνε κάτι να κάνουν, αλλά θέλουν οι στρατηγοί, θέλουν και του στρατιωτάκια. Ναι, οι στρατιωτάκια. Ακριβώς. Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Μπαίνουμε τώρα.